Ως πρόεδρος δεν έχουν κάνει παιδιές, οπότε κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Λίγο καθυστερημένα, σας περιμέναμε ένα χρόνο. Δεν ήρθατε, θα έπρεπε να ξεκινήσετε από την αυαρχίδα. Η αυαρχίδα του τουρισμού είναι η Κρήτη. Έστω και αργά, δυο φορές την έκανα. Θεωρώ ότι εμάς τους εδόλους μας έχετε ρίξει, όχι εσείς, η κυβέρνηση, η πολιτική, στο λάκκο των Λεόντων. Όλα λίγο πολύ θα περιμένουμε από το ξενοδό. Τον κάναμε Ταμείο Ανεργίας. Του φορτώσαμε τη συνεργασία. Θα πληρώνουμε εις ασφαλιστικές εισφορές. Περιμένετε από κάποιους που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι στο αόριο. Η προηγούμενη κυβέρνηση, σε αυτό το περιπτώσιο, σε ένα άλλο σημείο, όταν είπα στον κύριο Πρωθυπουργό ότι υπερφορολογείται τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γυρνάει και μου λέει εσείς αντέχετε. Μα δεν αντέχετε. Δεν το ξέρετε πολύ καλά. Οι τράπεζες δεν φτάνε δίπλα. Γιατί σε περνάνε όχι σκάνερ, σε περνάνε, σου κάνει κανονικό υπερηχογράφημα, σου κάνει αξονικό, σου κάνει μαγνητικό για να σου δώσουν τι. Τα 8 χιλιάρικα που δώσατε από σε μια επιχείρηση καθόλου υγιή, θα μου πείτε είμαστε πολλοί. Από το, πώς το λένε, από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Κάποια στιγμή κατάλαβα. Ασήμαντα ποσά. Πάμε παρακάτω. Τώρα, είναι και το ΤΕΠΗ, το οποίο όμως δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Εμείς ανοίξαμε, έχουμε υποχρεώσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα πρέπει να πληρώνουμε φέτος πάντα μετρητά, γιατί οι προμηθευτές μας πρέπει να ζήσουν. Από εκεί και ύστερα εμείς είμαστε στο μηδέν. Προχθές κάνατε μια πολύ καλή κίνηση με την υπεύθυνη, τον υπεύθυνο της του. Είπε ο κύριος ότι θα φέρει 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Θα το φέρει. Οπότε θα πάρουν τα λεφτά μας. Η ΤΟΥΗ αυτή τη στιγμή δεν έχει πληρώσει 1 ευρώ από τις υποχρεώσεις της. Δεν πήρωσε τα e-booking, δεν πήρωσε τα συμβόλαια τα εγγυημένα. Και έρχεται σήμερα μας λέει ότι θα πληρώνει μετά από 60 μέρες. Εγώ δεν θα κάνω το συνεργαστήριο, αλλά να ρωτήσω. Πώς θα βάλω τα προβλήματα, πώς είναι. Να ρωτήσω, Πρόεδρε, πόσα χρήματα έχει χρηματοδοτήσει ξενοδόχους στην Ελλάδα από τις προκαταβολές. Από όποιος πρόλαβε, κοιτάξτε, και αυτό είναι κακό λόγω του ότι ξέρω που αναφέρεστε. Κατέρευσε η Thomas Cook. Όλοι οι συνεργαζόμενοι στη Thomas Cook πήγανε στην ΤΟΥΗ και την παρακαλέσανε και ξεβρακωθήκανε, συγγνώμη το τέτοιο, για να πάρουν προκαταβολές να μπορέσουν να παλέψουν τις τράπεζες. Ξέρω συνάδελφο μεγάλο, ο οποίος πήρε 7 εκατομμύρια. Αυτός έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σήμερα. Ξέρετε γιατί. Γιατί η ΤΟΥΗ θα τα πάει εκεί για να κλείσει τα 7 εκατομμύρια. Όμως εγώ, ο οποίος είχα ένα συμβόλαιο, ο οποίος είχα ένα συμβόλαιο με την ΤΟΥΗ και περίμενα 15 του Σεπτέμβρη να μου στείλει προκαταβολή και δεν μου στείλει. Μου λέει τώρα θα σε πληρώσω μετά από 60 μέρες. Μα 60 μέρες είναι αρχές Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε πώς την κάνεις το ξενοδοχείο. Πώς θα πληρώσει τις ασφαλιστικές φορές. Πώς θα πληρώσει την πέρσινη φορολογία. Συγγνώμη. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, οπότε είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα αυτό και το ξέρετε πολύ καλά. Προχθές είχα μια συνάντηση με τον Γεωργιάδη και του Τάβαρα Χήμα. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι οι υπουργοί είστε και συναντήστε. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε πολύ καλά και κάνουμε και μια τηλεδιάσκεψη ότι το μεγάλο πρόβλημα φέτος στα ξενοδοχεία είναι η αστική ευθύνη. Η αστική ευθύνη δυστυχώς, συγγνώμη, η αστική ευθύνη δυστυχώς είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Εμείς αυτή τη στιγμή λοιπόν, εάν έχουμε ένα κρούσμα, κινδυνεύουμε. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στα ξενοδοχεία μας, ειδικά με τους Εγγλέζους τουρίστες, οι οποίοι περιμένουν το παραμικρό για να σου στήσουν τρελά λεφτά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν μου γίνει το χτύπα ξύλο, υπάρξει ένα τέτοιο πράγμα. Περιμένουμε λοιπόν, βάλαμε στη συζήτηση τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ, δεν γίνεται τίποτα. Γεια σα. Ναι, Πρόεδρε. Από τότε που κάνατε τη συζήτηση, γιατί ξέρω σε ποιος άνθρωπο κάνατε τη συζήτηση, πέρασα διάταξη. Κοιτάξτε, ένα λεπτό. Ξέρουμε πολύ καλά τη διάταξη. Όμως, ξέρουμε και την άλλη ιστορία ότι εάν αυτή η συγκεκριμένη διάταξη αντίκειται
στο ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν είναι τίποτα. Από εκεί και ύστερα, εμείς προσπαθούμε να βάλουμε στο παιχνίδι μία εταιρεία η οποία είναι νομικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, τα ξέρετε εξάλλου, τα ξέρετε. Άρα θέλουμε βοήθεια. Σας είπα κιόλας ότι αστική ευθύνη δεν πρόκειται κανένα εργασία να σας επιδικάσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό σας είπε. Έχω παρακολουθήσει το δέντρο της ευθύνης και εμείς έχουμε από την πρώτη μέρα στέρξει τον κλάδο. Μία μέρα που το είπαν, την επόμενη είχα έτοιμη διάθεση στο πρώτο νομοσχέδιο πέρασε. Ότι δεν έχετε αστική ευθύνη. Πολύ καλά. Αυτό είναι μεγάλο εργαλείο για σας. Προφανώς θα το πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί κάθε διάταξη δοκιμάζεται στην πράξη. Αλλά από την πρώτη μέρα, και αν έχω κάτι που κρατάω ακόμα πάνω μου, είναι ότι μου το ζήτησαν και τα εστιατόρια. Και βέβαια δεν έχω αρμοδιότητα, το πέρασα να το δούμε τα υπόλοιπα υπουργεία. Αλλά εγώ το δικό μου χρέος στο τουριστικό κλάδο, σε αυτό ειδικά το σημείο θεωρώ ότι το έχω κάνει. Μα το θέμα, κύριε Υπουργέ, είναι να εσείς το κάνετε και μπράβο σας, το κάνετε άμεσα, μόλις το συζητήσαμε. Όμως, αυτό το πράγμα μπορεί να έχει βαρύτητα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον ή θα μας πούμε X, γιατί ξέρετε τι κάνουνε. Δεν πάνε στα ελληνικά δικαστήρια. Πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, πάνε στα αγγλικά δικαστήρια. Και εκεί βαράνε άσχημα. Δεν το γράψα εγώ. Εγώ γενικά, άμα το γράφω εγώ, θα σου έλεγα σίγουρα δεν έχει βαρύτητα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ, που είναι άμεσα με το Υπουργείο σας. Το 86 έχει γίνει μία υπουργική απόφαση η οποία διέπει τις σχέσεις πελατών και ξενοδοχείων. Άρα, tour operators και ξενοδοχείων. Αυτό λοιπόν δίνει το δικαίωμα στους tour operators να πληρώνουν αφού πάρουμε το τιμολόγιο σε 40, 50, 60 μέρες. Από εκεί και ύστερα καταλαβαίνετε ότι όλα τα δεινά ξεκινάνε από εκεί, λόγω του ότι το full season γίνεται ότι ο μεγάλος κύριος, 45 μέρες μετά είναι ο Οκτώβριος, παίρνουν το πορτοφόλι από το σακάκι που λέω, το βάζουν στην κολότσα και μαζί του πορτοφόλι, δεν παίρνουν τίποτα. Το είπαμε και με την Τόμας Κουκ. Έχετε υποχρέωση να βάλετε κάποιους κανόνες, τα χρήματα εξάλλου τα παίρνουν προκαταβολή. Να μας πληρώνουν στην ώρα τους. Ήρθε η ώρα να βγουν κανόνες, ούτως ώστε πριν έρθει ο πελάτης να έχει έρθει το χρήμα, γιατί τους κυνηγάμε. Ξέρετε τι γίνεται, αυτή τη στιγμή όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συγγνώμη, έχουν ένα άνοιγμα πολλών εκατομμυρίων περσινά χρήματα. Δηλαδή μετακυλούν. Το 19, το 20, το 20, το 21 κλπ. Τώρα έχει σπάσει η αλυσίδα. Τη στιγμή που έχει σπάσει η αλυσίδα, φέτος χρήματα μάλλον δύσκολα να πάρουν και γι' αυτό έγινε η μετατόπιση των επιταγών. Άρα λοιπόν, εμείς κάνει να πάρουμε και δεν μπορούμε. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η καταραμένη διάταξη να αλλάξει και να δούμε τι γίνεται. Έρχεται ένα σκαλπινί ή ένα τουριστικό γραφείο στην Ελλάδα. Και πόσο είναι η εγγυητική επιστολή που δίνει 5.000. Και κάνει τζίρο εκατομμύρια και δίνει 5.000. Ας το μεγαλώσουν, να δουν τι γίνεται. Και στο κάτω-κάτω, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει αυτό που συζητάμε όλες αυτές τις εβδομάδες για τις τηλεδιασκέψεις, να κάνουμε ένα συνεγγυητικό κεφάλαιο, ούτως ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα χρήματά μας. Έχετε βάλει, δεν έβαλετε εσείς προηγούμενοι, το νόμο για τη διανυκτέρευση. Ήταν για 70 εκατομμύρια και υπεραπόδοση και πίστα 170. Σπάρω μερικά από εκεί. Να βάλουμε κι εμείς ένα τέλος για τους εκδόμενους λογαριασμούς στο δικό μας, να κάνουμε θεσμικά πια ένα εργαλείο να μπορούμε να κοιμόμαστε ίσοι. Αυτό το οποίο έγινε πέρυσι και ταρακούνησε όλο τον κόσμο με τη στόχη Thomas Cook, εμείς το έχουμε ζήσει 40 χρόνια επανειλημμένο. Ήρθε η ώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Ένα άλλο που γίνεται τώρα είναι πριν λίγο κάνα σε ένα από τα ξενοδοχεία μία παρουσίαση της Johnson για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τον τρόπο που λειτουργούν τα προϊόντα τους. Και λέει ο εκπαιδευτής, εάν λέει έρθει ένα πλούσμα και αυτή ο ΕΟΔΗ και σου βρει κι άλλο κρούσμα ή θα κλείσει το ξενοδοχείο, τι είναι αυτό. Θα υπάρχουν κλεισίματα ξενοδοχείων
για τον Ιξ καταλαβαίνω τρόπο. Εάν γίνει αυτό, να πάω να μην τα γίνω, να μην γίνει καθόλου. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ σπουδαία. Θα πρέπει να τα δούμε όλοι μαζί οργανωμένα. Ξέρετε πολύ καλά, φέτος λεφτά δεν θα πάρουμε. Αλλά να μην μπούμε μέσα για μέσα και στιγματιστούμε για τα επόμενα χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα, η προσπάθεια θα γίνει. Και έχουμε αποφασίσει να την κάνουμε, γιατί το έχουμε υποχρέωση στις επιχειρήσεις μας, στο προσωπικό και στην κυβέρνηση. Αλλά να το κάνουμε και να πάρουμε τις ευθύνες μας αναλογούν και όχι να είμαστε μέσα στο που λέω εγώ, στο λάκκο των Λεόντων. Σας ευχαριστώ, ήμουν λίγο σκληρός, αλλά θέλω να τα ακούτε και να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε.